Είστε αδύναμοι, ήταν η φράση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους κυβερνήτες των 50 πολιτειών μετά από μια ακόμα νύχτα βίαιων διαδηλώσεων σε δεκάδες αμερικανικές πόλεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αυστηρότερη καταστολή των κινητοποιήσεων που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία του George Floyd. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η υπηρεσία ασφαλείας είχε μεταφέρει τον Τραμπ σε υπόγειο καταφύγιο την ώρα που διαδηλωτές είχαν κυκλώσει το Λευκό Οίκο. Ο κατηγορούμενος αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όμως η εκδίκαση της υπόθεσής του αναβλήθηκε για τις 8 Ιουνίου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία τρίτου βαθμού, δηλαδή με ενσυνείδητη αμέλεια και όχι με δόλο, γεγονός που πυροδότησε ακόμα εντονότερες αντιδράσεις. Σχεδόν 40 αμερικανικές πόλεις έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να κάμψουν τις ταραχές. Το ίδιο προσανατολίζονται να εφαρμόσουν και οι αρχές της Νέας Υόρκης. Η τελευταία φορά ευρείας επιβολής του μέτρου ήταν το 1968 στον απόϊχο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.